δήλωση Εκτελεστικής Επιτροπής Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προς την 6η Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της ΕΠΟ, Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, συγκροτούμενη από τους Παναγιώτη Μπαλτάκο Πρόεδρο, Παναγιώτη Δημητρίου Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αστέριο Αντωνίου Πρώτο Αντιπρόεδρο, Ευάγγελο Μαρινάκη Δεύτερο Αντιπρόεδρο, Πλοιάρχο Τζαφέρη Ταμία, Δαμιανό Γαβριλίδη, Άγγελο Δανίλ, Λεωνίδα Θωμαίδη, Αστέριο Τόκα, Δημήτριο Πουκλαριώτη, Παναγιώτη Παπαχρήστο, Γεώργιο Πετσαρόγλου, Δημήτριο Γραφιώτη, Αλέξανδρο Αλεξίου, Χρυσόστομο Καγκάτση και Λεωνίδα Λεουτσάκο Μέλη, δηλώνει ότι η παρούσα 6η Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της ΕΠΟ, που συνέρχονται σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, έχει συγκληθεί και συγκροτηθεί σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ενδεικτικά. Α. Η σύγκληση της 6ης Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ είναι σύμφωνα με την υπαριθμόν 33-8-9-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Η σύγκληση της 6ης Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναγράφονται αναλυτικά στο υπαριθμό πρωτοκόλλου 21-963-12-9-2022 έγγραφο της ΕΠΟ με θέμα «Σύγκληση της 6ης Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων Μελών της ΕΠΟ, το οποίο έχει κοινοποιηθεί προς όλα τα μέλη της ΕΠΟ νόμιμα και ευρώθεσμα». Επίσης, νόμιμα και ευρώθεσμα εστάλησαν προς τα μέλη της ΕΠΟ όλα τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού της ΕΠΟ. Γ. Όλα τα μέλη της ΕΠΟ είναι ταμιακώς εντάξει. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Μπαλτάκος, τα μέλη Παναγιώτης Δημητρίου, Αστέριος Αντωνίου, Ευάγγελος Μαρινάκης, Κλέαρχος Τζαφέρης, Δαμιανός Γαβριλίδης, Άγγελος Δανίλ, Λεωνίδας Τωμαίδης, Αστέριος Τόκας, Δημήτριος Κλαριώτης, Παναγιώτης Παπαχρήστος, Γιώργος Πετσαρόγλου, Δημήτριος Αγραφιώτης, Αλέξανδρος Αλεξίου, Χρυσόστομος Γκαγκάτσης και Λεωνίδας Λεωτσάκος. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Δεύτερο, θα προσώπουν των μελών και έλεγχος απαρτίας της 6ης Γενικής Συνέλευσης. Η ΠΑΕ ΑΕΚ, ο κύριος Κοσμάς, η ΠΑΕ Άρης, ακούσαμε, η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, ευχαρίστατε. Η οποία δεν έχει λογική να υπάρχει, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και δεν θα είχε λογική να υπάρχει, εάν δεν είχαμε στη χώρα μας απολιθώματα της δεκαετίας του 50, τα οποία ονομάζονται ειδική αθλητική αναγνώριση και άδεια των περιφερειών. Εμιλία, αν μιλάω πολύ γρήγορα, για να ακούει εκπρόσωπος της FIFA, παίζουμε. Γιατί τώρα μίλησα πολύ γρήγορα. Η συνέλευση δεν θα έπρεπε να υπάρχει και υπάρχει και γίνεται στα πλαίσια ενός παραλογισμού, ο οποίος οφείλεται σε απολιθώματα της δεκαετίας του 50 και μετά, τα οποία ονομάζονται ειδική αθλητική αναγνώριση, δηλαδή για να παίζει μπάλα κάποιος πρέπει το κράτος να τον αναγνωρίσει, και επίσης ονομάζονται άδεια των περιφερειών για να παίξει ένας τεχνικός σωματείος, ένα μικρό χωριό του Εύρου, να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτά τα απολιθώματα, πολιτικής φύσεως απολιθώματα, ως σκοτεινές εποχές, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, δυστυχώς, και εκείνο το οποίο συμβαίνει κατά περίεργο τρόπο τα τελευταία χρόνια, παρά την απίστευτη προσπάθεια του Πρωθυπουργού να μειώσει τη γραφειοκρατία στη χώρα, μεταξύ των οποίων και τη συγκεκριμένη γραφειοκρατία, την οποία σας ανέφερα και την οποία γραφειοκρατία εσείς όλοι ξέρετε καλά από τις ομάδες, έχουμε τέσσερα στάδια, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και πάλι, για να παίξει ένα σωματείο ερασιτεχνικό στην Ελλάδα, είχαμε τέσσερα στάδια. Το ένα είναι η δικαιοσύνη, πρέπει να εγγυηθεί το καταστατικό του και να αναφέρει στο σκοπό ότι παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό το δεχόμαστε σε όλο τον προκλεισμένο κόσμο, είναι έτσι και είναι απαραίτητο. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι θα πρέπει αυτό το σωματείο που αποκτά από τη δικαιοσύνη τη σφραγίδα τη νομιμότητα ότι μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο, πρέπει να εγκριθεί η παρουσία του από την τοπική ένωση και από την ΕΠΟ. Κατά τη δική μου εκτίμηση, εκεί θα έπρεπε να σταματάνε όλοι. Η δικαιοσύνη βάζει τη σφραγίδα της και η ΕΠΣ, η τοπική και η ΕΠΟ. Η δικαιοσύνη βάζει τη σφραγίδα της και η ΕΠΟ και η ΕΠΣ δέχονται το σωματείο αυτό να παίζει, να ενταχθεί στο Μητρό της τοπικής ένωσης και να ενταχθεί στο Μητρό της ΕΠΟ. Εκεί θα έπρεπε να μπαίνει τελεία. Ούτε ειδική αθλητική αναγνώριση χρειαζόταν ή χρειάζεται. Είμαστε σε άλλες εποχές τώρα.
Ούτε η περιφέρεια θα ήταν απαραίτητο να δίνει άδεια για να μπορεί η αστυνομία να επιτρέψει εντός να παρεμβαίνει η αστυνομία και να μην σε αφήνει να παίξεις. Τι πράγμα, ποδόσφαιρο. Δεν μιλάμε για κάτι επικίνδυνο, δεν μιλάμε για κάτι αντιλαϊκό, δεν μιλάμε για κάτι αντικοινωνικό, μιλάμε για κάτι το οποίο κρατάει τα παιδιά μακριά από άλλους χώρους, τους φέρνει στο γήπεδο, τους δίνει δυνατότητα να παίξουν και για όλα αυτά χρειάζονται 4 στάδια έγκρισης. Έχετε λοιπόν τώρα η σημερινή κυβέρνηση, παρά την ηλικιώδη προσπάθεια του Πρωθυπουργού, όπως είπα και πριν, να μειώσει την γραφειοκρατία σε αυτό το δύσκολο κράτος, και προστίθεται ένα 5ο στάδιο αδειοδότησης. Αδειοδότησης, προσέξτε τη λέξη. Θα πρέπει για να μπορέσεις να παίξεις την Κυριακή, το μιλάμε πάντα για τα αστυνομικά σωματεία, να μπεις σε ένα μητρό. Μα η ΕΠΟ έχει μητρό. Και η τοπική ένωση έχει μητρό. Γιατί θα πρέπει το Υπουργείο, το οποίο έχει ειδική αθλητική αναγνώριση, δική του, ξέρει ποιος είσαι, ποιος δεν είσαι. Το κράτος, όχι το Υπουργείο, έχει τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες γνωρίζουν με ακρίβεια ότι για να δώσουν άδεια σε κάποιο σωματείο να παίξει, έχουν λάβει, αν δεν κάνω λάθος, 9 διαφορετικά έγγραφα. Τα οποία και τα 9 είναι σημαντικά και τεκμηριώνουν ότι το σωματείο αυτό είναι νόμιμο, είναι υπαρκτό, έχει διοίκηση. Τι θα μπορούσε λοιπόν να κάνει το Υπουργείο, στην ηλεκτρονική εποχή που ζούμε, να πατάει ένα κουμπί και να παίρνει από όλες τις περιφέρειες ποιος είναι νόμιμος και ποιος παίζει την Κυριακή. Γιατί πρέπει να υπάρχει 5ο γραφειοκρατικό στάδιο για τα μικρά χωριά και τις συνοικίες των πόλεων και των κομοπόλεων, γιατί εκεί είναι αυτά τα σωματεία. Γιατί πρέπει να υπάρχει 5ο γραφειοκρατικό στάδιο και να έρχεται ο υπουργός και να ελέγχει και να λέει εσύ παίζεις, εσύ δεν παίζεις. Τότε η Ομοσπονδία γιατί υπάρχει. Εάν το κράτος είναι εκείνο το οποίο δίνει την άδεια για να παίξει μια ομάδα ή να μην παίξει, γιατί υπάρχει Ομοσπονδία. Και ποιο είναι το αυτοδίκαιο της Ομοσπονδίας. Γιατί υπάρχει το άρθρο 12 του Συντάγματος, το οποίο καθιερώθηκε το 1975, για να αποτρέψει σκοτεινές καταστάσεις του παρελθόντος, το οποίο λέει ότι τα σωματεία έχουν αυτονομία. Όλα, όχι μόνο η ΕΠΟ. Είναι το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Και δεν μπορεί ποτέ, τηρούν τους νόμους του κράτους, λέει το Σύνταγμα, αλλά δεν μπορεί ποτέ η δραστηριότητά τους να εξαρτάται από προηγούμενη άδεια της διοίκησης. Τότε που μπαίνει το Μητρό. Γιατί υπάρχει το Μητρό όταν έχουμε άρθρο 12 στο Σύνταγμα. Ή μάλλον το πω ανάποδα. Γιατί έχουμε άρθρο 12 στο Σύνταγμα αν υπάρχει το Μητρό. Αυτή είναι η αναρκτήρια αντίληψή μου και η αναρκτήρια ομιλία για το θέμα το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως μετά και θα εκφράσει εσείς την άποψή σας. Μιλώντας λοιπόν στη γενικότητα του πράγματος και όχι στα ειδικότερα για τα οποία θα φτάσουν μετά ανάλογα με τις δικές σας απόψεις, εκείνο το οποίο θέλω να επαναλάβω περιεκτικά είναι ότι η συνέλευση αυτή δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να γίνει συνέλευση με τέτοιο θέμα. Δεν θα έπρεπε να υποχρεώνεται η ΕΠΟ να συγκαλέσει συνέλευση με τέτοιο θέμα. Η συνέλευση δεν θα έπρεπε να υπάρχει, διότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει το Μητρό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε η ειδική αθλητική αναγνώριση, ούτε η άδεια των περιφερειών, λες και ζούμε στο 50 και φοβόμαστε αυτός θα παίξει μπάλα, τι χρονήματα έχει. Γιατί από εκεί ξεκινάνε. Και φτάνουμε πού, στο 2020, 70 χρόνια μετά, σε ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και εξακολουθούν να υπάρχουν τα πολυθώματα. Αυτή είναι η αρκτήρια ομιλία μου, επειδή υποχρεωμένος δεν την κάνω. Από εκεί πέρα δικό σας το θέμα, εσείς θα πάρετε το λόγο, θα ακούσουμε τι θα πείτε και ανάλογα θα προσαρμοστούμε. Σημερινή συνεδρίαση την κυρία Χάιντι Μπέχα, η οποία εκπροσωπεί την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την FIFA και την Μόνικα. Και η οποία ήταν παρούσα και στις συζητήσεις με το Υπουργείο, τις πρόσφατες. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι παρίσταται σήμερα η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης, που όπως γνωρίζετε έχουν έναν ειδικό καταστατικό ρόλο και αποκτεύουν τη λειτουργία και της Εκτελεστικής Επιτροπής και συνολικά όλων των λειτουργιών της Ομοσπονδίας. Καλημέρα κύριε Μπιτζούνη, καλημέρα σας. Αγαπητά μέλη, λοιπόν, θα πρέπει να περάσουμε κύριε Πρόεδρε στο επόμενο θέμα. Ορισμός τριών μελών. Ορισμός τριών μελών για τον έλεγχο των πρακτικών της έκθεσης Γενικής Συνέλευσης. Το Προεδρείο προτείνει τους κυρίους Νικόπουλο από την ΕΠΣ Αθηνών, Πανίδη από την ΕΠΣ Ξάνθης και Σαριανίδη από την ΕΠΣ Χαλκιδικής. Υπάρχει αντίρρηση ως προς τα ονόματα που ακούσατε. Ευχαριστώ.
ευχαριστούμε. Στο επόμενο θέμα, ορισμός τριών ψηφολεκτών, το Προεδρείο προτείνει τους κυρίους Βλαχόπουλο από την ΕΠΣ Κέρκυρας, Γεωργόπουλο από την ΕΠΣ Αρκαδίας και Καλόγερο από την ΕΠΣ Θεσσαλίας. Υπάρχει αντίρρηση. Ευχαριστούμε. Πάμε στο θέμα 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της παρτιών 33, κάθετος 08-09-2022, απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της ΕΠΟ. Το θέμα αυτό, για όσους δεν καταλαβαίνουν από τους αριθμούς των αποφάσεων και των άρθρων, έχει σχέση με την ΕΠΣ Πειραιά. Είναι ένα θέμα, δεν θα το διεξέλθω, δεν θα πω κάτι γι' αυτό, διότι φαντάζομαι περισσότεροι το ξέρετε. Έχει σχέση μια ανακοίνωση την οποία έβγαλε η ΕΠΣ Πειραιά πριν από ένα περίπου μήνα, η οποία ανακοίνωση αφορούσε τον αρχηγητή κύριο Πέλε. Επειδή σήμερα η συνέλευση έχει σχέση με άλλα πράγματα και πολύ σοβαρά και πολύ βαριά, εκείνο το οποίο εγώ θέλω να πω, γιατί εγώ εισηγήθηκα την απόφαση αυτή στην Εκτελεστική Επιτροπή, άρα εγώ έχω την υποχρέωση να εισηγηθώ εκ νέου το θέμα αυτό σήμερα. Επειδή ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά είναι διαιτητής, και επειδή και επειδή η ΕΠΣ Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, έχει 70 σωματεία, αν κάνω λάθος θα μου το πείτε, και επειδή τα σωματεία αυτά ούτε σχετίζονται βέβαια με αυτή την ανακοίνωση που βγήκε, ούτε πρέπει κατά οποιονδήποτε τρόπο να τιμωρηθούν για κάποιο τέτοιο θέμα, το οποίο δεν έχει καμία συνάρτηση με αυτούς, και επειδή, όπως είπα στην αρχή, σήμερα έχουμε άλλα θέματα βαριά, εγώ θα το θεωρήσω μέσα μου, σαν κίτρινη κάρτα, το αποσύρω το θέμα όμως. Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη η ώρα και ο χρόνος για να πιάσουμε τέτοια ζητήματα. Έχουμε άλλα πολύ πιο σοβαρά. Άρα λοιπόν εισηγούμε την αφαίρεση του άρθρου του θέματος του αρχικών 7 και τη μη λήψη απόφαση επ' αυτού. Αν κάποιος έχει αντίρρηση, να μας το πει. Αριθμός 8. Επικύρωση των πρακτικών της από 1η-6η-22 τακτικής γενικής συνέλευσης και ειδικής εκλογικής γενικής συνέλευσης. Αν υπάρχει αντίρρηση στην επικύρωση, να την ακούσουμε. 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης. Μισό. Κύριε Κουλούρη, δεν συμμετέχετε ή δεν τα επικυρώνετε? Δεν συμμετέχω στην υποχωρία. Ευχαριστούμε. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Μητρώου. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Μητρώου των Αθλητικών Σωματείων σύμφωνα με τον νόμο 47-26 του 20. Όσον αφορά αυτό το θέμα, που είναι και το κύριο θέμα της συνέλευσης σήμερα, εγώ τη θέση μου την είπα και την τοποθέτησή μου την έχω κάνει. Προσωπικά, σαν πρόεδρος μιλάω τώρα, είμαι αντίθετος στο Μητρώο συνολικά και δεν με αφορά και δεν με ενδιαφέρει, για τον εαυτό μου μιλάω πάντα, ούτε ο αριθμός των σωματείων που έχουν μπει, ούτε αυτών που δεν έχουν μπει. Γιατί και όσα μπήκανε, δεν μπήκανε επειδή αγαπήσανε τον Μητρώο, μπήκανε επειδή υπάρχουν στον νόμο διατάξεις κυρωτικές ποδοσφαιρικού χαρακτήρα, όπως όποιος δεν μπει, δεν παίζει. Και δεν μπορώ ποτέ να δεχθώ ότι είναι δυνατόν να έχουμε ομοσπονδίες στην Ελλάδα, να έχουμε την ολιστική μελέτη, η οποία λέει στην αρχή, ξεκινάει λέγοντας, γράφοντας, ότι η Ομοσπονδία είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει επί όλων των συστάσεων που περιλαμβάνει η ολιστική μελέτη. Είναι αδύνατον για μένα λοιπόν να δεχθώ ότι το κράτος στο 2022 θα επιβάλλει ποδοσφαιρικής φύσεως κυρώσεις, δεν παίζεις, σε σωματεία τα οποία δεν θέλουν να μπουν στο Μητρώο. Αυτά, όπως έχω πει, όπως είπα και πριν, θυμίζουν άλλες εποχές, θυμίζουν άλλα κράτη, άλλες καταστάσεις, δεν ταιριάζουν στην Ελλάδα του 2022. Γι' αυτό λοιπόν η δική μου τοποθέτηση ως προς το θέμα του Μητρώου είναι ότι δεν πρόκειται, εγώ προσωπικά μιλάω και πάλι, να το δεχθώ ποτέ όταν έχει ποδοσφαιρικής φύσεως κυρώσεις. Και κυρώσεις επίσης που αδίκητο στο Σύνταγμα, όπως δεν ψηφίζεις. Δεν ψηφίζεις σε εκλογές του Σωματείου, που λέγεται Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας. Δεν ψηφίζεις, προσέξτε τη φράση, δεν ψηφίζεις εάν δεν σου δώσω άδεια εγώ το κράτος. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν σε καμία πολιτισμένη χώρα της Ευρώπης και πιθανώς και σε μη πολιτισμένες χώρες, δεν θέλω να θίξω κανένα. Αλλά απλά δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου για τον Μητρώο και παρακαλώ πολύ ο κ. Φιλιππούσης να κρατήσει έναν πίνακα εκείνων των Προέδρων που θέλουν να τοποθετηθούν στο θέμα αυτό.
Κύριος Μαυροκουρδουλάκης. Κύριος Δημητριάδης.